Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα ζωγραφίσει, σίγουρα όμως θα μας περιγράψει αυτό το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό στην εμφάνιση του γιου της Μαντόνα, αν θυμάμαι σωστά. Ο Χρήστος Φελισιάς μας περιμένει με το χαμόγελό του, ανανεωμένος, να μας πει όλα τα διεθνή. Θέλετε να ξεκινήσουμε από διεθνή ή από κάτι εγχώριο, τι θέλετε. Πες μας τα διεθνή. Διεθνές θέλουμε. Ωραία, ναι. Πάμε διεθνή λοιπόν και θέλω να σας πω ότι ο γιος Μαντόνα εμφανίστηκε με αυτό το κόκκινο φόρεμα. Σε αγώνα πυγμαχίας πήγε μαζί με την βασίλισσα της Pop. Βασίλισσα. Βασίλισσα, μάλιστα. Ναι. Φωτογραφήθηκαν μαζί. Σαν φιλαράκια φαίνονται. Ναι. Πολύ κοντά. Είναι 16 χρονών ο David Banda. Είναι υιοθετημένος, όπως γνωρίζουμε. Και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις η εμφάνιση αυτή. Αμένα καθόλου, γιατί είναι ο γιος της Μαντόνα. Είναι λίγο εγκεντρικές. Ακολουθεί ίσως τα χνάρια της Μαντόνα στην εκκεντρικότητα. Χρήστο, προκάλεσε εντύπωση ο γιος, όχι η Μαντόνα δίπλα που δεν είμαι σίγουρος. Πάλι με τη Μαντόνα, τα έβαλε. Είναι η κανονική ή το ομοίωμά Πάλι με τη Μαντόνα, όπως είναι. Είναι η κανονική και είναι κάπως πειραγμένη. Παιδιά, αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση. Καταρχήν μιλάμε για τον γιο της, ο οποίος είναι κούκλος, έτσι. Δηλαδή, όπως και να το δεις με φόρμα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι κούκλος. Καταρχήν το έχει. Αυτό που μου έκανε ως εντύπωση είναι η Μαντόνα δίπλα, η οποία είναι στο Μαντάμ Τισό. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση. Μα από το Μαντάμ Τισό. Πάντα λέγεται για τις Ελληνίδες όμως πραγματικά. Το τι είναι η Μαντόνα και το λέτε. Μπορώ να τα πω και για την ιδιαίτερη εμφάνιση για να πάνε σε Ελληνίδες που έχουν βάλει φόρτο στο κουτί. Μισό λεπτό. Θεωρεί ότι αν δω εγώ μια φωτογραφία δεν θα το σχολιάσω. Θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό αν γίνει. Άμα μου έχετε και καμία να το πω, γιατί να μην το πω καλά. Γιατί γενικώ είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτές που είναι στο εξωτερικό και πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι τα λέμε πιο εύκολα. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου για κάτι που δεν μου αρέσει. Ωραία, δεν θα πω την άποψή μου. Αν μια γυναίκα αυτή τη στιγμή έχει κάνει πράγματα στο πρόσωπό της, τα οποία εμένα μου χτυπάνε άσχημα, τι σημαίνει. Άμα από την άποψή μου, δηλαδή είμαι η κακιά και θα πρέπει να με. Είμαστε πολύ επικριτικοί, λέω γενικότερα, με γυναίκες που φορούν στο εξωτερικό. Και αντίστοιχες που έχουν περάσει από θέματά μας εδώ πέρα, είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και είναι λίγο επίσης το ίδιο. Δεν ξέρω που αναφέρεσαι. Παρ' όλα αυτά, έχω δει πολλές Ελληνίδες οι οποίες έχουν πειράξει το πρόσωπό τους στην εμφάνισή τους. Είναι δικαίωμά τους, είναι δικαίωμά μου να πω και εμένα ότι δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Εγώ να πω δικαίωμα τη Μαντόνα. Μία. Να πω ότι έχεις δίκιο και το συνηθίζουμε όντως. Ναι, πάντως εγώ ειδικά έχω χαλάσει σχέση με την ελληνική σομπίζ τη μισή έως και τρία τέταρτα. Ακριβώς γιατί είναι μας άνταλλαγε. Η Μαντόνα είναι η τελευταία που σχολιάζω. Θα απέχω από αυτή την εκπομπή εγώ άμα το πούμε όλα. Πάντα στο φόρεμα, Τάκη, δεν το είναι ωραίο φόρεμα. Μου αρέσει γιατί είναι φόρεμα-φόρμα. Φόρεμα-φόρμα. Έχουμε περάσει όντως τη φάση που η μόδα δεν έχει φύλο και υπάρχει το gender fluidity, δηλαδή η διαρρευστότητα των φύλων και πώς αυτά αποτυπώνονται στη μόδα. Θέλω και να πω, okay, μισό λεπτό. Τώρα επειδή τα συζητάμε, αν δεις έξω στον δρόμο ένα αγόρι να φοράει αυτό το φόρεμα, δεν ξέρεις ότι είναι γιος της Μαντόνα. Δεν θα σου κάπως δεν θα το παρατηρήσει, δεν θα κουμπίσει το βλέμμα σου πάνω. Πλέον και τι όχι, εγώ πλέον όχι. Πού, στην Αθήνα Ελλάδα, ή στο Μανχάταν. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Στο Μανχάταν είναι δύσκολο καλέ. Για ένα γόρι να το κάνει, γιατί θα χλεβαστεί. Πάρα γιατί πολύ δύσκολο. Γιατί αυτά τα στερεότυπα που λέμε, λέμε για τη μόδα δεν έχει φίλο, λέμε πολλά πράγματα. Αλλά τα λέμε όταν έρθει η στιγμή, το έχουμε ξανασυζητήσει, να το δούμε μπροστά μας, λέμε άλλα από αυτά εγώ τα οποία πιστεύω ότι τώρα ο Μαντόνα, ο οποίος είναι 16 ετών και βιώνει μια αντιδραστική περίοδο και μια κακή σχέση με τη μητέρα, γιατί μέχρι πρώτη δεν έμενε μαζί της καν. Τώρα δεν έχουν έρθει κοντά και κάνουν αυτούς. Τους γιους, εμπέρδεψε τους γιους με τα φορέματα. Είναι αυτό 16. Είναι 16, ναι. Με αυτόν έχει ιδιαίτερη σχέση. Μπορεί να είναι λίγο αντιδραστικό. Είχε μετακομίσει κιόλας στη Βαρκελόνη, αν δεν κάνω λάθος. Που αυτός έπαιζε ομάδα ποδοσφαίρου και ζούσε μαζί του γενικότερα. Όντως μου κάνει για φωτογράφηση. Τη μαγεία του βλέπω. Ναι, παιδιά, δεν είναι σαν ένα περιοδικό. Όμως όχι, ανεβήκαν στο Instagram. Πόζαραν για το Instagram απλά. Ξέρει η Μαντόνα να μαζεύει το κοινό. Του λέει βάλτε αυτό το φόρεμα να μαζέψουμε τα like. Το συγκεκριμένο κοινό όμως το έχει κατακερδίσει κι άλλο. Λέει το χάσω. Πάντως τα παιδιά είναι λογικό να έχουν μια σχέση κάπως με τη μάνα και δεν και λίγο. Να είσαι δίπλα στη μάνα και να μην είσαι ποτέ σίγουρος ότι είναι η μάνα. Δεν τον αντέχω. Όταν σου ξυπνάει νεότερη. Ας, αυτό δεν είναι τίποτα. Και δεν είναι το ομοίωμα. Όχι, συνεχίσω αυτό, έχει δίκιο. Όχι, δεν μπορώ. Είναι η μάνα μου, είναι το ομοίωμα. Πάντως όντως κατάφεραν και συγκέντρωσαν και την προσοχή και τη δική μας προφανώς, αλλά και πολλά σχόλια. Μάλιστα. Μία άλλη τροπή στα πράγματα. Τώρα, πάμε από την τροπή, την στην ανατροπή. Μην πάει ντροπή, νου του, νου.